Καλημέρα. Τι κάνετε? Τι έγινε σήμερα? Καλά. Πού πήγαν οι εκθέτες σήμερα? Γύρω στις 5 η ώρα ήρθαμε να ανοίξουμε. Ναι. Είχε πάρα πολύ αέρα. Ναι, όντως. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τέντες. Με βουητό αέρας, όχι αστεία. Ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βάλουμε τέντα να προφυλάξουμε τα εμπορεύματα, μετά άρχισε να χιονίζει από πάνω, έτσι να ρίχνει ένα ψηλό χιονό. Ναι. Και δεν μπορείς να ανοίξεις. Δεν μπορείς. Άμα δεν έχει τέντα, δεν μπορείς. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία των εκθετών δεν μπόρεσε καν να στήσει σήμερα στη Λαγή. Ναι, στο 100% όλα τα βιομηχανικά ήδη δεν άνοιξαν. 100% κανένας από τα βιομηχανικά. Ναι. Ούτε ένας. Μόνο από τη Μαναβική ανοίξανε γύρω στους 20 συναδέλφους, 25. Μάλιστα. Αυτά. Και αυτοί με σόπες δίπλα για να μην παγώσουν, ναι, και τα προϊόντα τους. Ναι. Γη θαλάσσης και έτσι. Και μετά το να ψυχαλίσει λίγο ή να χιονίσει λίγο από πάνω, ναι, αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Μην μου σκεφτούν, χαλάσουν και έτσι, δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Μπορούν λίγο να ανοίξουν, αλλά τίποτα, δεν υπάρχει. Και κίνηση δεν είχε. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέτε είναι ότι ο κακός καιρός ουσιαστικά έφερε σήμερα στη Λαϊκή μόνο 20 εκθέτες από τα αγροτικά εκεί προϊόντα, τίποτα άλλο δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα δεν άνοιξαν λόγω του σφοδρού αέρα και της παγωνιάς που υπήρχε το πρωί. Έτσι ακριβώς, έτσι είναι η κατάσταση. Πάρα όταν έχει κακοκαιρία, λοιπόν, χάνουμε πάντα τα μεροκάματά μας. Όταν λέμε για σκεπαστές λιόμενες Λαϊκές, αυτά εννοούμε, να μην χάνουν αυτοί οι άνθρωποι τα μεροκάματά τους. Χάθηκε λοιπόν το μεροκάματο σήμερα. Ήσασταν παρεπιπτόντως όμως σε μια σύσκεψη, κύριε Κοτανίδη, στην περιφέρεια πήγατε σήμερα. Ναι, είχαμε νιαμελή επιτροπή για τα θέματα Λαϊκής βάσης νομοθεσίας. Βγαίνει κάτι από... Ότι είναι, ναι, βγαίνει. Κάνουμε, δηλαδή, σήμερα παράδειγμα ήθελε ένας συνάδελφος να αλλάξει, δηλαδή, από βιομηχανικά να πάει σε είδη διατροφής. Πρέπει να περάσει αυτή την νιαμελή επιτροπή, να εγκριθεί, να μην εγκριθεί, για τοποθετήσεις παραγωγών και τέτοια. Α, αυτά. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα κάνει η νιαμελή. Οπότε... Για τη λειτουργία της Λαϊκής. Για τη λειτουργία της Λαϊκής. Ωραία. Μένουμε σε αυτά, κύριε Κοτανίδη. Είχαμε απορία για το τι έγινε σήμερα στη Λαϊκή. Λύθηκαν οι απορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.